Να είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σας, είναι το ντουέτο εδώ. Με νέα μεταγραφή. Τον έφαγε στον Κόλκα. Τον έστειλα να παρακολουθήσει, να καλύψει η προετοιμασία από το σφαιρικό ΠΑΟΚ. Ο Κόλκας έφυγε, πήγε να κάνει προετοιμασία. Και αυτός με την ομάδα. Θα έρθει συν 15 κιλά σίγουρα. Στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία. Είναι από αυτοί που βάζουν, όχι που βγάζουν κιλά. Λογικό, αφού είναι χτίσιμο της ομάδας. Είσαι ο και λέγεσαι. Είμαι ο Γιάννης ο Παραπονιάρης. Τώρα από την κυτρινό μαύρη ζώνη της ενημέρωσης πάμε λίγο πιο βαθιά στο πρόγραμμα. Σωθήκαμε από την κυτρινό μαύρη. Έλα και εσύ μέσα. Για ένα μπασκετικό ντουέτο. Εδώ με τον Γιάννη τον Γιαννούλη θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Έτσι, για ένα χαλαρό δύο ώρο εδώ στο Λίμπερο στους 107,4. Θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και το παιχνίδι της Σερβίας με την Ελβετία. Θα έχουμε φυσικά σύνδεση με Σταύρο Κόλκα, ο οποίος, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, βρίσκεται μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4 για να καλύψει την προετοιμασία του Διεφάλου. Γενικότερα όλα τα θεματάκια που υπάρχουν στην αθλητική επικαιρότητα. Είχαμε και draft χθες το βράδυ, Γιάννη, το συζητούσαμε και πριν μπούμε στο στούντιο. Ο Ντόνσιτς τελικά νούμερο 3. Νούμερο 3. Ανταλλαγή κατευθείαν. Μια επιλογή λίγο παράξενη, γιατί εντάξει, μιλάμε για τον... Για η ανταλλαγή, να πούμε ότι έγινε για δύο θέσεις παραπάνω. Δηλαδή δώσανε το 3 για να πάρουν την επιλογή του στο νούμερο 5. Ακριβώς. Αυτά είναι συνήθως φαινόμενα, γίνονται όμως αρκετές φορές. Αναλόγως σε κάθε ομάδα τι χρειάζεται σε θέση. Δηλαδή δεν είναι πάντα ο καλύτερος παίχτης το 1, το 2, 3. Είναι αναλόγως σε κάθε ομάδα τι χρειάζεται. Δεν νομίζω όμως ότι τον Ντάλλας χρειαζόταν το Λούκα. Αν και ο προπονητής τους, ο George Carlisle, είπε ότι είναι μια επιλογή η οποία ταιριάζει απόλυτα στην φιλοσοφία της ομάδας. Αυτός ξέρει καλύτερα. Θα το δούμε τον Λούκα Ντόντσιτς, γιατί αρκετοί Ευρωπαίοι παίκτες οι οποίοι κάνανε το βήμα και βρέθηκαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Αντρέα Μπαρνιάνι, ο οποίος ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος ο οποίος είχε επιλεγεί στο νούμερο 1 του draft. Είχε ταλαιπωρηθεί πολύ από τους τραυματισμούς του και πολύ ήταν αυτοί. Είχε πάει στο Τορόντο αυτός που ήταν, ήταν 5 Ευρωπαίοι. Ουσιαστικά ναι. Ήτανε... Ο general manager ήταν της Σιένα, που μετά τον πήρε ο Μπράντοβιτς. Κατάλαβες ποιος σου λέω? Ναι. Τον κοντό γίνον με τον Ιταλό. Ναι. Είχε πάει general manager αυτός, γι' αυτό έγινε και νούμερο 1 draft. Σωστά. Αλλά ήταν σε ένα κλίμα ουσιαστικά γνώριμο. Χώραγε για νούμερο 1. Δεν ήταν ότι ήταν αποτυχία. Αποτυχία μετά, γιατί κάπου είδα ένα βιντεάκι αυτές τις μέρες ότι δεν τον είχαν και στα top. Εντάξει, στα top. Αυτός έπαιζε στην Ευρώπη, έπαιζε κανονικά με άντρες, με αυτά. Ήταν πολύ πιο έτοιμος από αυτοί που βγαίνουν από τα κολέγια. Ακριβώς. Εντάξει. Μακάρι το παιδί να πιάσει, να πετύχει. Νόμιζα Σακραμέντο θα πήγαινε. Σακραμέντο. Μίλησα λίγο. Είχα κάποιο πλέον με στο Γιάκοβιτς. Αλλά ξέρεις, κοίτα να δεις πόσο περίεργο είναι. Τώρα η δουλειά του general manager, τώρα του Divac, της κάθε μας. Λογικά έπρεπε να τον πάρουν. Γιατί είναι μια χάλια ομάδα. Δεν παίξαν καθόλου καλά. Δεν είχαν καθόλου νίκες. Αλλά είχαν τον άλλον τον Σέρβο, τον Μπογκδάνοβιτς. Άμα παίρνανε και τον Ντόντσιτς, μπορούσαν να έχουν στους τρεις περιφερειακούς τους δύο να είναι Ευρωπαίοι. Ακριβώς. Δεν το έχει κάνει κανένας. Δεν είναι ότι μασάνε να το κάνουν ο Ντίβατς και αυτά, αλλά ξέρεις, μάλλον δεν ήθελε να είναι ο πρώτος που θα το έκανε. Γιατί όπως και να έχει στο NBA, πάντα ενισχύουν το ντόπιο στοιχείο. Δηλαδή θέλουν στην πρώτη τους γραμμή πάντα να είναι οι Αμερικάνοι αθλητές. Στο προσκήνιο. Αλλά εντάξει, επειδή είναι. Έδωσε εξετάσεις ο Μπογκδάνοβιτς. Φυσικά. Και 16-17 πόντους μέσω όρο. Και με την Εθνική Σερβίας κιόλας και, και στις διεθνείς διοργανώσεις οι οποίες προηγήθηκαν. Εντάξει, φαινόταν ότι. Μερικοί στο 3-on-3 έπαιξε, έκανε παπάδες. Στη Σύρο που ήμουν και εγώ εκεί πέρα. Ακριβώς. Απίστευτος παίκτης, πραγματικά.
αλλά ο καιρός είναι αυτός ο οποίος δείχνει αν πραγματικά δικαιώνεται μια επιλογή και αν είναι επιτυχημένη. Εντάξει, πιστεύω είναι έτοιμος αυτός για το NBA. Παρόλο που είναι 18-19 χρονών, φαίνεται ο παίκτης εδώ και 2 χρόνια κάνει παπάδες. Τώρα δηλαδή θα πάει. Ξέρεις, μερικές φορές είναι και πιο εύκολο το NBA για μερικούς παίκτες. Οι καλοί Ευρωπαίοι παίκτες που έχουν την μπάλα στα χέρια τους μπορούν να κάνουν διαφορά. Άμα είναι σουτέρ υψηλή, δύσκολα κάνουν καριέρα. Όντως. Ευρωπαίος. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ καλός με την μπάλα. Γιατί άμα είσαι ψηλός, μέχρι να φτάσει η μπάλα σε σένα, δεν έχουν μπουμπονίσει οι κοντούρες εκεί πέρα. Ακριβώς. Τα αδέρφια εκεί στο NBA. Και άμα δεν είσαι και σε ομάδα πρώτης γραμμής. Έτσι ακριβώς. Και έτσι όπως έχει γίνει το NBA, τώρα μόνο 5 ομάδες υπάρχουν. Όλοι οι άλλοι είναι, να είχαμε να λέγαμε. Πραγματικά. Και αυτό είναι και το μπάσκετ εκεί πέρα. Τώρα γίναμε τα Big 3. Παλιά ήταν το 2. Τα ντουέτα, όπως έχουμε και εμείς εδώ πέρα. Μετά είναι τα Big 3. Και τώρα είναι Big 4 ή. Ολόκληρη πεντάδα. Ολόκληρη πεντάδα. Ξεκινάνε και τελειώνουν αυτοί. Και μιας που μιλάμε για Big 3 και Big 4, πολύ μεγάλο θέμα το πού θα καταλήξει ο LeBron James, ο οποίος γίνεται free agent φέτος το καλοκαίρι. Διαβάζα σήμερα ένα δημοσίευμα από την Αμερική που βγήκε ο general manager των Cleveland Cavaliers και έλεγε ότι έχουμε καλή επικοινωνία, λέει, με την πλευρά του αθλητή. Όλη η πόλη, λέει, εντάξει, ξέρετε τι σημαίνει για όλη την πόλη, για όλο το Cleveland, η παρουσία του LeBron, λατρεύεται σαν θεός ο LeBron James, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε κάνει το βήμα και είχε φύγει από το Cleveland και είχε πάει στο Miami, επέστρεψε. Και έκανε τις φανέλες. Και έκανε τις φανέλες και γίνει τρομερό. Ξέρεις, έχω πάει στο Cleveland. Mistake in the lake. Μαζί με το Γιάκο τους είχαμε πάει εκεί στον αγώνα που παίζανε. Πραγματικά δεν έχει τίποτα. Δηλαδή αυτή η πόλη είναι ρώσικη πόλη. Σαμάρα και κάτι τέτοιο. Δηλαδή πας, κάτι εργοστάσια, κάτι δρόμοι. Δεν έχει τίποτα. Pop. Πραγματικά τίποτα. Κοίταξε, άμα είσαι ο LeBron τώρα όμως, πού πας? Είναι καλό. Δεν μπορεί να κυνηγήσει τον Τζόρνταν. Όχι. Πλέον, αυτή. Μετά το φετινό και με το debate με αυτά που έχουν γίνει που όλοι συζητάνε, όλοι, δεν μπορεί. Ο μοναδικός λόγος να συγκριθεί, ας πούμε, με τον Τζόρνταν, που δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Την πλευρά μου, δεν ξέρω κι εσύ, είσαι αρκετά μικρός. Όχι, νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα σύγκριση. Είναι να πάει σε άλλη ομάδα και να πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή, και καλά ότι σε 3 διαφορετικές ομάδες πήρε πρωτάθλημα. Μόνο εκεί μπορεί να έχει, ξέρεις, ότι δεν το έκανε ο Τζόρνταν αυτό. Ακριβώς. Κοίταξε, αυτό που θα ήταν το καλύτερο, το μεγαλύτερο μπαμ, θα ήταν να πηγαίνει στους Lakers για μένα. Στους Lakers, ναι, γιατί για να γίνεται το χουλιαμά όλο αυτό, όπου αλλού και να πάει, εντάξει, θα είναι ψευτοέτοιμες οι ομάδες, ξέρεις, θα πάει αυτό, ενώ τώρα οι Lakers θα αλλάξει όλη την πόλη. Αλήθεια είναι αυτό. Όλη την πόλη. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα επιλέξει δυτική περιφέρεια, δηλαδή αν επιλέξει να πάει σε ομάδα της δυτικής περιφέρειας, ίσως αυτή να είναι το Houston που έχει και το χώρο στο salary cap για να το καλύψει το. Εντάξει, το salary cap τώρα έχει αλλάξει. Είναι δολάριο με δολάριο. Δηλαδή, όσο παραπάνω είναι, τόση εφορία πληρώνουν. Αυτό σημαίνει το δολάριο-δολάριο. Δηλαδή, άμα ξεφύγουν 20 εκατομμύρια, πρέπει να δώσουν άλλα 20 εκατομμύρια. Για τη φορολογία. Για τη φορολογία. Εντάξει, έχουν αυτή τη λεφτά. Καλά, ναι, προφανώς. Γιατί οι Lakers δεν έχουν, είναι γεμάτο salary cap τους? Όχι, σε καμία. Ίσα θέλω να ακούστηκε ένα σενάριο ότι για να προσελκύσουν το LeBron έχουν χτυπήσει την πόρτα και του Kawhi Leonard και του Paul George για να τους δημιουργήσουν έτσι μια δυνατή τριάδα η οποία θα ηγηθεί, ας πούμε, της προσπάθειας. Είναι ο Magic Johnson εκεί πέρα, πρόεδρος. Και κουμανταδόρος βασικά με όλα. Θα έχει ενδιαφέρον πολύ. Δηλαδή, μακάρι να πάει εκεί πέρα για να, ξέρεις, ξαναζεσταθεί λίγο και το NBA. Γιατί τώρα με τους Warriors. Με τους Warriors, εντάξει, έχει καταντήσει. Ναι. Το ότι χάνουν αυτοί είναι γελίο, το ότι χάνουν. Πραγματικά.
Εντάξει, απ' την άλλη λες είναι 82 παιχνίδια, εννοείται κάποιοι θα χάσουν, θα κάνουν, θα ράνουν λόγω βαρεμάρας, δηλαδή όχι μόνο αυτό, δηλαδή μπορεί να... Αλλά δεν γίνεται να χάνει αυτή η ομάδα. Δεν γίνεται όντως, είναι... Με πέντε παίχτες τώρα, δηλαδή... Δηλαδή το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στους τελικούς που... Και το Cleveland, ας πούμε, είχε να αντιπαρατάξει επίσης πολύ καλή ομάδα, ειδικά πέρσι που είχε και τον Καϊρή Ίρβινγκ, είχε και τον Λεμπρόν που έκανε ασύλληπτα παιχνίδια. Αλλά έβλεπες, ας πούμε, το βαθμό δυσκολίας που υπήρχε στην αντιμετώπιση αυτών των παικτών. Δηλαδή δεν θα τραβούσε ένα παιχνίδι ο Κάρι, θα τραβούσε ο Κλέι Τόμψον. Δεν θα τραβούσε ο Κλέι Τόμψον. Έβγαινε ο Ντουράντ. Δηλαδή δεν έπαιζε ο Ντουράντ, έπαιζε ο Ντρέιμοντ Γκριν, ας πούμε, που έκανε συν όλες τις υπόλοιπες δουλειές, ας πούμε, που δεν φαίνονται μέσα στο πάρκι. Ήταν. Ένα πράγμα, ας πούμε, τρομερό, νέα ύδρα πραγματικά μέσα στο παρκέ. Εντάξει, όμως πρέπει να πούμε και πολλά μπράβο και στον προπονητή, στον Steve Kerr. Δηλαδή αυτός κατευθείαν άλλαξε τον Γκάρι με τη μία, τον άφησε το ελεύθερο, τον είδε ότι τα βάζα παντού στην προπόνηση, γιατί κάτι τέτοιο θα έγινε. Ναι. Δεν είναι ούτε συστήματα, ούτε θα είδε ότι... Μάλλον δεν μπορούσε να το πιστέψει ο ίδιος ο Κέρ ότι ο Κάρι μπορεί να τα βάζει από παντού. Ναι. Και τον έδωσε το λεύθερο, του λέει: Όποτε θες να σουτάρεις, σούταρε. Δεν έχει ούτε συστήματα, και αυτό έκανε και το έχει βγει. Το οποίο είναι ό,τι χειρότερο για τον μπάσκετ παγκοσμίως. Ναι. Γιατί τώρα όλα τα παιδάκια σταματάνε και σουτάρουν από όπου να είναι. Και ξέρεις, τα πιο πολλά παιδάκια, τα μικρά δεν φτάνουν και την μπάλα. Ναι, σίγουρα. Παλιά βλέπαμε, ξέρεις, καμία κίνηση, κανένα τέτοιο, ναι, ξέρεις, καμία προσποίηση, ξέρεις πώς αντιγράφαν, όχι, και εμείς, και εγώ ο ίδιος έτσι έκανα. Τώρα είναι, με το που περνάνε το κέντρο, μία τρίπλα και την μπουμπουνάνε. Ναι, όντως, αυτό δεν είναι καλό. Το είπανε πριν κανένα δύο χρόνια, το κάνανε διάφοροι προπονητές, διάφοροι παίχτες, διάφοροι και από την Αμερική ιδίως, ότι παιδιά δεν είναι αυτό το μπάσκετ, τώρα έτυχε, αλλά τότε δεν έτυχε, τέσσερα χρόνια έτσι πάει. Πόσο, 3-4 χρόνια δεν είναι ο Κάρι που... Τέσσερις σερί χρονιές οι οποίες είναι... Πόσο μέσο ρε, 6 τρίποντα έχει, τι έξω. Πόσα σουτάρει, πόσα βάζει. Πόσα σουτάρει. Πόσα σουτάρει, εκεί πέρα, 7, 8, εκεί πέρα πρέπει να είναι τα... Μα παραπάνω πρέπει να είναι. Μέση ώρα του. Δηλαδή υπάρχουν και μάτς που έχει σουτάρει 14 τρίποντα. Εντάξει. Είναι... ο τύπος είναι. Είναι απίστευτα νούμερα. Αλλά είναι ένα φαινόμενο, η αλήθεια είναι αυτή στο τέτοιο, δηλαδή... Έχουν υπάρξει απίθανοι σουτέρ, ας πούμε, και από την σερβική σχολή και από την πρώην Γιουγκοσλαβία σουτέρ καταπληκτικοί, αλλά αυτό που κάνει ο Κάρι νομίζω και στην ταχύτητα. Εντάξει, και ναι, εντάξει, το έχει εξελίξει το θέμα. Mm. Παλιά ήταν σουτέρ κλασική, ήταν ο Ντόν Έλις, ο πρώτος δηλαδή τριποντάκιας, ο Ρέτζι Μίλλερ, ο Ρέι Άλεν, ο Πέτζα, ο Στογιάκοβιτς, που ο Στογιάκοβιτς πήγε στο NBA. Γι' αυτό το λόγο πήγε. Mm. Δεν πήγε τίποτα άλλο. Ακριβώς. Μόνο για τρίποντο. Δηλαδή να είναι στις γωνίες, να κάνουν ντου, η κοντή μέσα, άμα δεν την έπαιρνε ο ψηλός, τσουκ στη γωνία, και γιατί είχε εύκολη δουλειά. Δηλαδή έπρεπε να σουτάρει 5 τρίποντα σε 6-7 λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Άμα έβαζε 2-3, έμεινε μέσα στο παιχνίδι. Άμα είχε ήταν άσχος, αλλαγή έξω. Ακριβώς. Πάρ' το τηλέφωνο, κλάμα. Δεν με βάζουνε. Βάλε το λόγο. Κάνε τρίποντο. Όχι, αλλά μετά εξελιχθήκε. Αλλά οι πρώτες δύο χρονιές ήταν μόνο τρίποντο. Δεν τον αφήνανε. Προσπάθησε πολύ και πολύ προπόνηση. Και ξέρεις τώρα, αυτός έκανε προπόνηση πάρα πολύ. Μετά έβαλε και άλλα στοιχεία αυτός και έγινε All-Star παίχτης. Έπαιξε 3 All-Star. Τέλος πάντων, πήγε 8.30. Όπως καταλάβατε, έχει πολύ μπάσκετ. με τον άλλον που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, δεν έχουμε πολύ μπάσκετ. Επιστρέψαμε. Μουντιάλ. Τι έχουμε, Μουντιάλ. Μουντιάλ. Διαβάζω εδώ στο SDNA τώρα. Το έχω μπροστά μου το... Πρίγιοβιτς. Στον πάγκο Πρίγιοβιτς. Στο παιχνίδι που ξεκινάει σε 20 λεπτά από τώρα, ανάμεσα στην Σερβία και στην Ελβετία, ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς του ΠΑΟΚ θα μείνει στον πάγκο. Συγκεκριμένα η Σερβία κοντράρεται με την Ελβετία στις 9. Ωραίο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Μια Σερβία που στο πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον στο ενακτήριο παιχνίδι των ομίλων παρουσιάστηκε πολύ αποφασισμένη, πολύ μαχητική, πολύ αθλητική.
με έναν Αλεξάνδερ Κολάροφ πραγματικά να δείχνει στοιχεία ηγέτη και να κουβαλάει την ομάδα. Για τους Σέρβους λοιπόν η ενδεκάδα είναι στο Ίκοβιτς, Τόσιτς, Μιλιβόγεβιτς, Ιβάνοβιτς, Τάντιτς, Κολάροφ, Μιλένκοβιτς, Κόστιτς, Μιλίνκοβιτσάβιτς, Μάτιτς και Μίτροβιτς. Οι 11 που επιλέγουν στο ξεκίνημα οι Σέρβοι απέναντι στην Ελβετία, η οποία Ελβετία κατάφερε να κάνει μία από τις εκπλήξεις στην διοργάνωση, που κατάφερε να αποσπάσει το βαθμό της ισοπαλίας από την Βραζιλία. Βραζιλία που νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι στην Κωσταρίκα. Στο 90 και... Στο 91 ο Φελίπε Κουτίνιο με μία προβολή μέσα από τη μικρή περιοχή κατάφερε να νικήσει τον Γκέιλορ Νάβας, και στη συνέχεια στο 96, περίπου στο 26ο λεπτό, ο Νεϊμάρ, ο οποίος έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες προηγουμένως. Εντάξει, ήταν τραυματίας τώρα, δεν είναι... Πόσο καιρό έμεινε έξω τελικά, 3-4 μήνες? Έμεινε αρκετό, έμεινε 4. 4 μήνες. 4 σίγουρα ήταν στο τέτοιο. Με μπορεί χειρουργείο, στον αστράγαλο, και εντάξει, και πολύ καλά μπήκε. Και επισπεύθηκε και η αποθεραπεία του για να μπορέσει να είναι στο Μουντιάλ, γιατί υπήρχαν φόβοι ότι μπορούσε να το... Ναι, αλλά η Βραζιλία όμως δεν είναι η κλασική Βραζιλία που βλέπαμε τόσα χρόνια και περιμέναμε όλοι, και... Το 80% όποιον ρωτήσεις τι ομάδα είσαι, ποιον υποστηρίζεις, όλοι είναι Βραζιλία. Ακριβώς. Έχουμε μείνει με Ρονάλντο, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, από εκεί. Σαν χθες ήταν, ως προς επίρρωση αυτού που λες, σαν χθες ήταν εκείνο το ασύλληπτο φάουλ που είχε βάλει ο Ροναλντίνιο απέναντι στην Αγγλία και είχε δώσει την πρόκριση στη Βραζιλία. Όταν και είχε δει τη λανθασμένη θέση που είχε πάρει ο Ντέιβιντ Σίμαν. Ναι. Και είχε εκτελέσει εκείνο το απίθανο φάουλ πραγματικά, το οποίο... Λόγω ηλικίας, σαν το θυμάμαι σαν χθες, που έγινε και χθες, σαν εχθές, το θυμάμαι αυτό. Μετά έβαλε και την κολάρα την άλλη, τον γκολ του αιώνα. Απίστευτο γκολ, και. Ο Μέση δεν πρόκειται ποτέ να γίνει Μαραντόνα. Ό,τι και να λένε, ό,τι και να προσπαθούμε τώρα να το πιστέψουμε αυτό. Μπορεί να είναι πιο γρήγορος με την μπάλα στα πόδια. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο κοντός. Ότι επειδή όταν τρέχει με την μπάλα, είναι την κοντρολάρει μέχρι και με το γόνατο μέση. Γι' αυτό είναι τόσο καλό. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι το βλέπω καλά. Έτσι φαίνεται στην τελική. Ότι όπου χτυπήσει καλά με γόνατο, είναι σαν να είναι στον αστράγαλο. Δηλαδή, σαν να είναι στα πόδια του. Βέβαια, κολλάει μπάλα στα πόδια του. Κολλάει μπάλα στα πόδια του. Δεν είναι Μπαρτσελόνα η Εθνική Αργεντινής που να έχει χτιστεί απάνω στον Μέση. Πιστεύω γι' αυτό δεν μπορεί να παίξει. Φαίνεται, όταν παίζει με την Αργεντινή ο Μέση, επειδή δεν υπάρχουν οι εναλλακτικές... Ο Ινιέστο, ο Τσάβι που ήταν τόσα χρόνια... Οι εναλλακτικές, οι βάσεις ουσιαστικά από πίσω στον χώρο της μεσαίας γραμμής, κυρίως γιατί η Αργεντινή στην επίθεσή της έχει ποιότητα. Δεν υπάρχουν δηλαδή παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να τον τροφοδοτήσουν ή να τον απεμπλέξουν από ένα μαρκάρισμα όταν αγωνίζεται. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα εχθές στην αναμέτρηση με την Κροατία, όπου ήταν πολύ καλά διαβασμένη τακτικά η Κροατία. Καλά, δεν είναι μόνο διαβασμένη, έχει παιχταράδες. Έχει και παιχταράδες, δηλαδή, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή το άκουγα σήμερα, το λέγανε διάφοροι. Όχι, έτσι είναι. Περνάει και τακτικά, δηλαδή. Τακτική είναι απλά μπορούσαν πάντα, να το απλά μπορούσαν να το υλοποιήσουν επακριβώς ναι. Έτσι όπως το σχεδίασε ο προπονητής τους. Στις όποιες επαφές έκανε ο Μέση, στις όποιες εφορμήσεις έτσι προσπάθησε να κάνει, έβλεπες δύο και τρεις παίκτες γύρω του, οι οποίοι του έκλειναν και την μπάσα και την διείσδυση. Γενικότερα ήταν μέσα στο γήπεδο απομονωμένος από την υπόλοιπη ομάδα. Και το γήπεδο, συγγνώμη, και το γήπεδο φαίνεται πιο μικρό. Ακριβώς. Εμένα δηλαδή αυτή την αίσθηση μου, λέω τι έγινε, πού είναι εκείνη η χώρη, δηλαδή είναι δύο άτομα πάνω στο Μέση. Ακριβώς. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι στους άλλους. Ναι. Έτσι ακριβώς. Έχει μια ευκαιρία ακόμα. Η Νιγηρία έκανε το...
Έκανε το χατήρι των Αργεντίνων και οι χαρακτηριστικές οι εικόνες από την κερκίδα με τους Αργεντίνους οι οποίοι παρακολουθούσαν το παιχνίδι με τα συνθήματα που γράφανε πάνω στη σημαία Nigeria please win for us και σας παρακαλώ νικήστε. Κοίταξε όμως οι μεγάλες ομάδες, τώρα πώς το λένε οι Αργεντινοί, έχει στόχο την κούπα. Ακριβώς. Η Βραζιλία, όλες αυτές οι ομάδες, η Ισπανία, η Γερμανία. Το ότι δεν παίζουν καλά τώρα, μην ξεχνάς ότι θέλει τελειώνει σε ένα μήνα. Δηλαδή ένα μήνα έχουν αγώνες. Δύο φορές την εβδομάδα, τρεις, δηλαδή, κάπως έτσι δεν βγαίνει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ, δεν μπορεί να είναι σε φουλ φυσική κατάσταση, σε φουλ ενέργεια τώρα. Πρέπει να κρατήσουν καβάτζα, δηλαδή, γιατί έρχονται από μια χρονιά με 60-70 μάτς πόσο παίζουν. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Και εντάξει, όλοι εδώ πέρα λέμε για δεν παίζουν, δεν κάνουν. Κοίταξε να δεις. Πες κερδίζει τώρα η Αργεντινή. Προκρίνεται. Και αρχίζει και βγαίνει τώρα. Εντάξει, τώρα έχει γίνει και χαμός και με τον προπονητή. Αλλά τέλος πάντων έχει βγει όλοι. Θα βγαίνουν πιο ελαφριά τα πόδια. Ξέρεις, είναι πιο πολλές μέρες. Θα έχει εκτονωθεί η ένταση, σωστά. Δηλαδή, μια τέτοια ομάδα που δεν παίζει τώρα καλά, σίγουρα θα είναι στις τέσσερις ομάδες. Στα τελικά και στους ημιτελικούς. Εσύ τώρα ποιος παίζει καλά για σένα, ποια ομάδα σ' αρέσει? Εγώ πάντα... Δύο παιχνίδια δεν έχω παίξει, ναι. Πάνω κάτω ναι. Εγώ εμπιστεύομαι τους Ισπανούς. Θεωρώ ότι έχουν και την πληθώρα των επιλογών αλλά και την ποιότητα ούτως ώστε να πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν. Και στο μάτς με την Πορτογαλία βρήκαν, ας πούμε, απέναντί τους έναν παίκτη σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος στην καλή του ημέρα μπορεί να διαλύσει την οποιαδήποτε ομάδα. Θεωρώ όμως ότι έχουν αυτό το βάθος στο ρόστερ τους που μπορούν να ανταποκριθούν στην συνέχεια της διοργάνωσης. Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι είναι ικανοί για να προχωρήσουν μέχρι το τέλος του δρόμου. Η Πορτογαλία είναι μια ομάδα αποτελεσματική. Εγώ αυτό σου είπα, όχι ότι είναι αγαπημένη μου, απλώς νομίζω ότι έτσι παίζει, έτσι κερδίζει, έτσι πήρε το ευρωπαϊκό πέρυσι. Ναι, είναι στη γραμμή μας. Γεια σου Σταύρο! Έχουμε Σταύρο Κόλκα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παραπονιάρη. Έχω την μία τον παραπονιάρη. Κόλκα, τι έγινε, ξεκίνησε την προετοιμασία? Ναι. Σήμερα τι είχες στο πρόγραμμά σου? Δεν μπορώ να φωνάζω γιατί είμαι εδώ. Κοιτάξω ρε Γιάννη, έφυγα από τους 40 βαθμούς και θα στους 10. Σώθηκες, εδώ πέρα καήκαμε σήμερα να ξέρεις. Δεν το φαντάζομαι, αλλά και εμείς τώρα εγώ είμαι και με ζακέτα και με πουφάν. Για να καταλάβεις τη διαφορά. Αλλά εντάξει, η προπόνηση τώρα σε ξύλο, εντάξει, η ομάδα καλά. Σήμερα τώρα αυτή είναι η πρώτη προπόνηση από απογευματινή. Ναι. Βλέπουμε εδώ το Σαμπά, βλέπουμε εδώ το Χατζηρίδη, βλέπουμε εδώ το Ισπανί, το Λουτσέσκου, ο οποίος μας έχει στο μνιούτ, δεν κάνει να μιλάμε. Ακριβώς, έτσι πρέπει. Δυνατά, έτσι πρέπει, εννοείται. Αλλά είναι ακόμα πολύ πρόεδρο. Ουσιαστικά είναι ένα ξεμούδιασμα. Εντάξει, είναι λίγο πιο πολύ προσαρμογή στις συνθήκες της χώρας. Γιατί οι ποδοσφαιριστές σκληραγωγούνται, είναι σε ανοιχτά γήπεδα και χόρτο, δεν πάνε στο παρκέ με overdrive. Σιγά τα παιδιά ήταν από τη Μύκονο, εντάξει, ήρθανε, είναι μαυρισμένοι όλοι. Γυρίσαν όλοι. Ξέρεις ότι την τρίτη μέρα με τόσο υδρότα που θα ρίξουν, φέικ το μαύρισμα. Θα είναι πάλι... Είναι στο προπονητικό, έχει σολάριουμ. Ξέρεις, ξεκουράζει το σολάριουμ. Θεός ενδίκη, επέστρεψε. Ναι, όλα τα παιδιά τώρα, εκεί, εντάξει, είναι. Πόσοι παίχτες είναι, αποστολή? 28 ή 2 δεν προπονούνται. Χωρίζονται σε διάφορα γκρουπ για να γίνεται δουλειά. Δουλεύουν ξεχωριστά γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Μπάλα βάλανε ή ακόμα? Πάντα μπάλα. Πλέον δεν υπάρχει. Όποιος δεν κάνει με μπάλα είναι 100 χρόνια πίσω. Α, δεν έχει όλες το γύρω-γύρω τρέξιμο. Δεν έχει. Όποιος, όλες οι ασκήσεις είναι με μπάλα. Δεν υπάρχει άσκηση πλέον σύγχρονο ποδόσφαιρο χωρίς μπάλα. Ωραία. Είναι η εξοικείωση, είναι η τεχνική που βελτιώνεται, είναι ο συνδυασμός έντασης με τεχνική που πρέπει να υπάρχει, είναι η φυσική κατάσταση μέσα από το παιχνίδι, γιατί το ευχαριστήσεις και περισσότερο δουλεύεται καλύτερα. Τα ξέρεις τώρα εσύ, εντάξει. Ναι. Ξέρεις καλά ότι οι ασκήσεις φυσικής κατάστασης που είχαν μπάλα πάντα ήταν πιο αποδοτικές από αυτές που δεν είχαν μπάλα. Βέβαια.
Έτσι, γιατί περιέχει και το συνέστημα του παιχνιδιού. Ενώ οι άλλες σκίσεις δεν το έχουν. Εκείνο το βουνό γύρω-γύρω και πάμε ανηφόρα κάτι φορά. Αυτά πεθάνανε στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν πλέον. Και υπάρχει και μια άλλη παράμετρο σε σχέση με το όταν ξεκίνησε εγώ να δω από προετοιμασίες. Γενικότερα πλέον οι παίκτες είναι fit από την πρώτη μέρα. Δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν κάποια συγκεκριμένα νούμερα στις μετρήσεις που θα κάνουν. Άρα δεν χρειάζεται τόσο φυσική κατάσταση η παραδοσιακή. Αυτοί που κάνουν δύο εβδομάδες τρέξιμο για να ξεπιαστώ 7 μήνες μετά έχουν κάνει μια συντήρηση. Ναι. Έχουν κάνει μια συντήρηση. Έπρεπε να τα πεις αυτά πριν 20 χρόνια, Σταύρο, όχι τώρα. Τώρα τα... Ναι. Αυτό έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα είναι έτσι πλέον. Κάποτε θεωρούταν σωστό να κάνεις προπόνηση 7 ώρα το πρωί. Ναι. Αφού σε βάθος χρόνου αποδείχθηκε λάθος. 7 ώρα το πρωί, πρωινό μετά, βάρη 11 ναι. με 1, φαγητό, απόγευμα 3 ώρες. Μέγιστο λάθος. Ναι. Αυτό που σου το κάνει. Τώρα οι πρωινές προπονήσεις γίνονται 10 η ώρα. Ωραία. Να έχουν φάει παίκτες, να έχουν ξυπνήσει φυσιολογικά, να έχουν βρει τέλος πάντων τον ρυθμό τους και να μπουν μετά να προπονηθούν. Τώρα από αύριο ουσιαστικά θα έχουμε και τα Βαντούρη πιο καλή εικόνα στο τι δουλεύει ο Λουτσέσκου. Εντάξει, τακτική είναι η προετοιμασία πλέον, δεν είναι κάτι άλλο, μην φανταστείτε. Είναι τακτική και η ενσωμάτωση των νέων παιδιών σε αυτή. Συνολικά πώς είναι τώρα? 28 είναι, οι δύο δεν χωράνε, κάνουν μόνοι τους. Ο Μιχόγεβης με τον Παλογέννη. Σήμερα, μπορεί να είναι άλλοι. Πώς είναι οι καινούργοι παίκτες που έχουν ακολουθήσει την αποστολή? Δύο καινούργιες μεταγραφές και είναι και 6-7 δανεικοί με επιστροφή. Ναι. Άρα 8 έχει αρκετούς νέους. Ναι. Γι' αυτό είναι 28. Και φανταστείτε, ο Πρίγκεβης με τον Ντουάλτα πάμε 30. Άρα και άλλοι δύο που θα έρθουν μεταγραφές, βάλε 32. Άρα από αυτούς 6 θα την κάνουμε. Ναι. Εντάξει, ήδη ο Κουλούρης ψάχνεται για δανεισμό, το ξέρουμε ένας. Αλλά πού να πάει να δανειστεί τώρα, ο Πάοκ δεν έχει φως. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Ο Μιστακίδης έχει τα προσόντα να παίξει. Ο Ζαμπά έχει τα προσόντα να παίξει, αλλά και αυτός είναι καινούριος. Δεν ξέρουμε πότε θα προσαρμοστεί. Έτοιμη λύση με τον Πρίγκεπ στο Μουντιάλ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Τώρα είδαμε ότι δεν ξεκινάει και στην... Είναι εκτός ενδεκάδας. Παιδιά, εκεί σε διέχουν μερικά πράγματα, είναι σταθερές. Ο Μίτροβιτς και να σκοτώσει κάποιον, να την αναμαχαιρώσει τώρα που τρέχει σε όλα αγώνα κάποιον αντίπαλο, θα παίξει την άλλη εβδομάδα, άμα δεν θα κόκκινε. Δεν είναι, οι Σέρβοι είναι τέτοιοι. Θα μπει αλλαγή όμως, εγώ πιστεύω, θα ξαναμπεί. Και αυτό κάτι είναι. Εντάξει, κάτι είναι, γιατί να είναι... Είναι παγκόσμιο. Εντάξει. Λοιπόν, Σταύρο, σε αφήνουμε... Αυτά, παιδιά, ναι. Ναι. Παραπονιάρη, πρόσεχε, εμείς έκανε τα μούτρα από αυτούς. Είσαι καλό παιδί. Μιλάμε για μπάσκετ, μιλάμε και, για μπάσκετ. Και για Μουντιάλ. Και για Μουντιάλ. Εγώ λέω θα το πάρει Πορτογαλία. Εσύ ποιος θα το, ποιος θα το πάρει? Εντάξει, ο Σάντος δεν χάνει. Αυτό είναι το σίγουρο. Αλλά εσύ... από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω πολύ στην Αγγλία. Στην έτσι, Αγγλία. Ναι, ναι. Και μου κοροϊδεύουν όλοι. Ναι. Αλλά εγώ ένα, καλά, εγώ ήταν μια πολύ καλή τακτική ομάδα. Έχει και ο Μπίλης εδώ πέρα, γελάει. Ο Μπίλης γελάει γιατί το μόνο που ξέρει από την Αγγλία είναι τους Μπους και τους Inspiral Carpets. Ποιοι? Αλλά άστα, είναι δικά μου αυτά. Αλλά... Να σε ενημερώσω ότι ο Τσίπρας βγήκε και μίλησε με γραβάτα. Δεν ξέρω να τα μάθες. Επειδή σωθήκαμε. Το χρέος τι έγινε, μειώθηκε ή μας το, το μακρύναμε. Τώρα έτσι τον είδα στην τηλεόραση, τώρα με γραβάτα που δεν τον έχω ξαναδεί. Τέλος πάντων. Έφυγα από τη χώρα και βρέθηκε μίση για το χρέος. Ναι, ρε φίλε. Εγώ είχα, μίλησα με τον Τάισον που με το παζέκαμε. Λοιπόν, ας αφήσουμε. Μιλάμε, να συνεχίσει την προετοιμασία σου. Καλή συνέχεια, Σταύρο. Ναι, ναι, ναι. Μείον 15 σε περιμένουμε. Μείον 15. Μείον 15 γραμμάρια σίγουρα. Μείον 15 κιλά, βάλε 5 μισή. Άρα μείον 10 κιλά πριν έσαι. Άντε, γεια. Ευχαριστούμε. Είχαμε το Σταύρο έτσι σαν πρώτη εικόνα. Εικόνα, επαφή. Από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. 6 δανεικοί έχει που γυρίσανε. 6 δανεικούς. Συν τον Ουάρντα, ο οποίος είναι ακόμα στην Ρωσία. Ναι. Αν και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το αν θα παραμείνει στο ρόστερ ή αν θα συνεχίσει σε κάποια άλλη ομάδα. Ήδη από ό,τι έβλεπα και στο διαδίκτυο έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους και άλλες ομάδες του εξωτερικού
για την απόκτησή του, λογικό νομίζω. Είναι Γιάννη, όταν... καλός παίχτης, φίλε. Αυτός πρέπει να είναι στην ομάδα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν... στον ΠΑΟΚ δηλαδή. Όταν ένας ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο, στο... μιλάω για το Μουντιάλ, είναι λογικό να πέφτουν βλέμματα επάνω του, είναι λογικό ομάδες να τους τσεκάρουν πλέον με... Έκανε και σούπερ χρονιά. Έκανε και καταπληκτική χρονιά με τον Ατρόμητο και θα δούμε το και όχι μόνο σούπερ χρονιά, ήταν η ομάδα στις πρώτες 3-4 θέσεις όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά. Δηλαδή δεν είχε ούτε κοιλιές, ούτε σκαμπανεβάσματα, τίποτα. Και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και στην, ο... και στην κορυφή. Οδηγούσε... και Άρης. Ο Άρης ξεκίνησε προετοιμασία στο ποδόσφαιρο. Ο Άρης 2 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία. 2 Ιουλίου. Θα υπάρξει έτσι ένα πρώτο στάδιο προσαρμογής, το οποίο θα γίνει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Από τη... από τις πληροφορίες που υπάρχουν θα είναι έτοιμο το νέο ρήσιο προκειμένου να μπει εκεί η ομάδα να ξεκινήσει τις προπονήσεις της. Ο Πάκο Ερέρα, ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος υπήρξε και βοηθός του Ράφα Μπενίτεθ στην, στη Λίβερπουλ. Ένα πολύ δυνατό βιογραφικό, ένας coach με πολλές παραστάσεις, ο οποίος στην καριέρα του έχει διαταλέσει και τεχνικός διευθυντής, δηλαδή στην Λίβερπουλ ως βοηθός του Μπενίτεθ είχε και αυτό τον το ρόλο. Ελπίζω να μην πάρουν τώρα Ισπανούς, ξέρεις, ή βρουν μια χώρα όπως κάναν παλιά. Και η αλήθεια είναι ότι προσανατολίζονται αυτή την, τη στιγμή προς τα εκεί. Δηλαδή ο Πάκο Ερέρα, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την, την ισπανική αγορά, κάνει επαφές με παίκτες τους οποίους τους γνωρίζει, με αθλητές τους οποίους... Ναι, στην Αγγλία είχες, ήταν, λες, τώρα τι... Το 2005 στην Αγγλία. Α, το... τόσο παλιά ήταν. Ναι, αλλά έχει, κατά κύριο λόγο, έχει δουλέψει στην... Τον έπαιζα εγώ στον Άρη, θυμάμαι, ήταν τότε που ήτανε, κάποιος είχε έρθει, είχανε 8 Ισπανούς. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν ήταν ωραίο, δεν ήταν, όχι δεν ήταν ωραίο. Δεν λέω γιατί αυτός έχει πιστοσύνη, ο προπονητής ξέρει αυτό, αλλά μπορεί να κυνηγάς μια χώρα και να παίρνεις. Παλιά παίρνουν όλους από τη Βραζιλία, ό,τι να είναι, αρκεί να ήταν Βραζιλιάνο. Το Καρδίτσα έχει Βραζιλιάνο. Το ψάχναμε να τον βρούμε, όταν ήταν. Ναι, αυτό που από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και έτσι που παρακολουθούμε τα, τα πράγματα στην, στην ομάδα είναι ότι ο Άρης θέλει ξανά να, να εφαρμόσει εκείνο το Latin μοντέλο που είχε εφαρμόσει με τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ τότε που είχε στην ενδεκάδα του Κόκε, Χαβίτο, 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 ωραίος Νάτσο Γκαρσία, δηλαδή τέτοιους παίκτες οι οποίοι... Σταμάτησε ο Γκαρσία, ακόμα παίζει. Ο Νάτσο νομίζω έχει σταματήσει. Όχι, νομίζω έχει σταματήσει ο Νάτσο. Τώρα πέρυσι, δεν έπαιζε 50 χρονών. Ήτανε... Αλλά ο Χαβίτο ήταν ωραίος. Ήτανε... Τον είχα γνωρίσει κιόλας. Όταν... Τι πλάκα, όταν ήταν... Ξέρεις, έρχεται, πήγαμε και κάναμε εργομετρικά στο Γιώργο, το... σε αυτό που πηγαίναμε, δεν θυμάμαι το επίθετό του. Και μου λέει, αυτός είναι ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι 13 χρονών, λέω. Δεν είχε μουσί, δεν είχε τρίχες. Ήταν τρίχος, είχε 5 τρίχες. Τέλος, τι είναι χνούδι. Όχι, ωραίος, ωραίος. Τέλος πάμε, πάμε στο διάλειμμα, πήγε 9 η ώρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και όπως λέγει ο Βασίλης ο Καράς, πάρ τα όλα. Ο Κόλκας μόλις είπε... Δικαιώνεται πανηγυρικότατα. Δικαιώνεται. Μόλις είπε ότι ο Μίτροβιτς δεν βγαίνει με τίποτα και εκτός κι αν μαχαιρώσει κάποιον. Μόλις το κάρφωσε, γκολάρα από σέντρα, κεφαλιά, ωραίο γκολ. Γυριστή κεφαλιά στη γωνία, πολύ δύσκολα εκεί για τον τερματοφύλακα. Αντρίκιο γκολ, σέντερ φορ, δεν βλέπω τον Μπρίγιουτς να, να πέσει. Ξεκούραστος, θα πάει στην προετοιμασία, μια χαρά. Ναι, ναι. Εντάξει, άμα γίνει κανένα 2-0, 3-0, σίγουρα θα... το πιθανότερο ναι, είναι να... να γίνει μια αλλαγή εκεί πέρα. Να το περάσει. Να παίξει και αυτός λίγο. Πάντως η Σερβία πάει για το 2-2 στον όμιλο και να κλειδώσει το. Πάρτο. Όπα. Να τη ευκαιρία η απάντηση από τους Ελβετούς. Πάει για το 2-2 λοιπόν η Σερβία μετά την νίκη στην, στην πρεμιέρα των ομίλων. Και με 6 βαθμούς. Νομίζω ότι στο, στο Μουντιάλ το, το κλειδί είναι να πάρει το πρώτο μάτς. Άπαξ, ναι, και... ναι, έτσι είναι. Άπαξ και πάρεις το πρώτο μάτς, νομίζω ότι μετά κατά... θες μια ισοπαλία και παίρνεις σίγουρα. Κατά 90% έχεις κλειδώσει την, την πρόκριση στην, στην επόμενη φάση. Και η Σερβία έχει ενδιαφέρον σαν, σαν ομάδα. Είναι σκληροτράχυλη, είναι αθλητική,
Έχει ποιοτικούς παίκτες στις γραμμές της που μπορούν να... Οι Σέρβοι όταν ενώνονται, ρε φίλε μου, σε όλα τα αθλήματα, όταν είναι να ενωθούν ότι πρέπει κάτι αυτό, ξέρεις, βγάζουν ό,τι κακία, ό,τι τσακωμό έχει γίνει μεταξύ τους και το πετυχαίνουν. Και τώρα αναλόγως το ταλέντο που έχουν, αν μπορούν να περάσουν σε κάποιους, αθλητικότητα στο μπάσκετ είναι. Ακριβώς. Όπως και η Κροατία είναι ακριβώς το αντίθετο. Όσο ταλέντο έχουν οι Κροάτες σε οποιοδήποτε σπορ με μπάλα, με μπάλα δηλαδή ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ, ξέρω εγώ, βόλεϊ, πόλο που είναι, υπερδύναμη, ενώ είναι, ξέρουν την αξία τους και αυτά, κάποια στιγμή μετά τα παρατάνε πολύ εύκολα. Όντως. Εγώ πάντα πιστεύω και πάντα λέω ότι οι Κροάτες είναι πολύ πιο ταλαντούχοι, αλλά δεν είναι αυτό το ενωμένοι. Εντάξει, εγώ πιστεύω και λίγο με τη θρησκεία τους αυτό τώρα. Όχι ότι Ορθόδοξοι εμείς είμαστε. Απλώς είναι Καθολικοί, είναι Μουσουλμάνοι, είναι Ορθόδοξοι. Είναι, ξέρεις, όλα μαζί. Ένα μείγμα ουσιαστικά. Ναι. Παίζει το ρόλο του. Εννοείται παίζει. Τι, ξέρεις τώρα, άλλος Μουσουλμάνος και έχει συμπαίχτη. Εγώ είχα συμπαίχτες που, ξέρεις, πιστεύανε αυτά, και Ευρωπαίους, και είχα έναν Γάλλο, πώς το λέγανε μωρέ, που έπαιζα στη Μάλαγα, με βάζουν δωμάτιο με αυτόν και κάπου έβαζε το χαλί κάτω, προσευχόταν, είχα σοκαριστεί. Πολύ μεγάλο θέμα έγινε με τις ομάδες, με την Αίγυπτο, με το Ιράν, τώρα που είναι η περίοδος του Ραμαζανιού. Δηλαδή, βέβαια, εγώ δεν το πολύ πιστεύω αυτό. Δηλαδή, οι επαγγελματίες αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται σε αυτό το επίπεδο, το σώμα τους επιπονείται σε τόσο μεγάλο βαθμό, νομίζω ότι είναι λίγο ακραίο να μην τρώνε ή να μην πίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θεωρούνται προδόντες. Αλλά είναι πολύ ισχυρή. Το Ραμαζάνι δεν είναι μόνο ότι δεν τρώμε ή δεν κάνουν. Δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, δεν βγαίνουν από το σπίτι. Δηλαδή, πρέπει κάτι να γίνει. Και κάτι επίγον. Δηλαδή, απαγορεύεται να δουλεύει το ασανσέρ. Απαγορεύεται να έχουν ρεύμα στο σπίτι. Δηλαδή, να ανάβουν τα φώτα. Δεν έχει. Είναι εντελώς τίποτα. Μηδέν. Όπως ζούσαν πριν 5.000 χρόνια οι άνθρωποι. Αυτό είναι. Τώρα δεν ξέρω άμα τους συγχωρεί ο Θεός επειδή πιστεύουν αυτά, ή όποιο Θεό πιστεύουν αυτοί, τέλος πάντων. Είναι πολύ άσχημο, γιατί τώρα δεν μπορεί ένας επαγγελματίας αθλητής, έχουν ρυθμό. Βέβαια. Πρέπει να τρώει συγκεκριμένα πράγματα, πρέπει να ξεκουράζει συγκεκριμένα. Αυτοί μόνο νερό. Και ούτε νερό πίνουν, ξέρεις, δηλαδή, είναι, πίνουν ίσως για να ξεδιψάσουν όσο δεν αντέχουν. Εντάξει, έχουν την πίστη τους αυτά. Όταν ήμουν στο Toronto Raptors για ένα μήνα εκεί πέρα, είχε τραυματιστεί ο Αντώνιο Ντέιβις που έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο βασικός μας center four. Και βάζουνε και δεν έπαιξε το παιχνίδι και παίζαμε 7 η ώρα το απόγευμα. Και ώρα αιχμής. Ώρα αιχμής και για τους μουσουλμάνους, ξέρετε. Δηλαδή, ώρα αιχμής, επικίνδυνη ώρα. Ναι. Ήταν η δύση του ηλίου. Και πώς το λέγανε αυτό στον Πανιόνιο, Μαμαντού Ενταγέ. Ναι, Ενταγέ. Έπαιζε και αυτό, ήταν στο Toronto Raptors. Ναι. Και είναι τώρα, ξέρεις, ζέσταμα και τέτοια δεν έχει στο NBA. Στο NBA είναι, παίζεις 7, 7 παρατέρα του βγαίνεις να κάνεις λίγο ζέσταμα, λίγο, ναι, 7, ναι, έτσι, ναι. Τίποτα. Και ανακοινώνει ο Lenny Wilkins, ο προπονητής μας, ότι πεντάδα θα είναι αυτός. Εσφυρίζονται, ξέρω εγώ, η παρουσία της ομάδας πουθενά αυτός. Ναι. Ξαναμπαίνουν άλλα 2 λεπτά μέχρι να έγινε η παρουσίαση της ομάδας χωρίς να είναι αυτός. Το όνομά του το αναφέρανε, ναι, γιατί είχε κανονίσει ο ίδιος. Και μιλάει ο Lenny Wilkins και είναι 4 παίχτες. Και βγαίνει αυτός τρέχοντας, ξέρεις, ένα λεπτό πριν. Ψηλός, 2-15, ήταν αυτό. Πίσα, πολύ, πολύ μαύρος, έτσι, τέτοια. Coach, coach, I'm here, you know. Ξέρεις, αυτό ήταν ένα σοκ για μένα, όπως καταλαβαίνεις. Πραγματικά. Απίστευτο. Εντάξει, είναι με τη θρησκεία τους, φίλε, δεν παίζει με αυτά. Φυσικά. Κάνω και την τρελή ερώτηση εγώ. Ξέρεις, γιατί ορμάνε αυτοί.
να βάλουν και άλλους μέσα στο κόλπο. Ναι, 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 ναι. Έλα εδώ να σου πω τι είναι, ναι. Ποια είναι η θρησκεία σου και τι είναι, τι πιστεύεις, και σε αρχίζουν τον παπά. Ναι, ναι, ναι. Αρχίζει αυτός, λέω εγώ είμαι Ορθόδοξ, ξέρεις, Ορθόδοξος και αυτά και εμείς πιστεύουμε σε αυτό, σε αυτό. Και μου λέει, κοίταξε, λέει, μπορεί να αλλάξεις, μπορεί να δοκιμάσεις. Λέει, υπάρχουν, τώρα μου είπε 7 επίπεδα ή 12 επίπεδα. Ξέρεις, για να φτάσεις ότι πιστεύεις πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ, μου μιλάει, με έχει πάει στα νεύρα γιατί δεν αντέχω τώρα εδώ, με έχει ψιλοαυτονευριάσει και το λέω, εσύ είσαι ποιον όροφο είσαι. Σηκώθηκε και έρχεται να με σκοτώσει, όχι να με δείρει, δηλαδή έρχεται να με σφάξει, δηλαδή ακούω κάτι άλλο, λέει, oh shit, go, run, run, Greek, φύγε Έλληνα. Και τον σταματήσανε. Ήθελε να με σκοτώσει. Και άρχισε να φωνάζει μετά, εγώ δεν αξίζω να είμαι, είμαι ούτε στο πρώτο level. Η θρησκεία μου είναι πολύ πιο μεγάλη και να... Άιντε, λέω. Καλά, λέω, εντάξει, εμείς λέω, έχουμε την εκκλησία μας, πιστεύουμε σε αυτά που πιστεύουμε, δεν είμαστε άρρωστοι. Το αυτοί είναι άρρωστοι. Η αλήθεια είναι ότι την εκφράζουν την πίστη... εκτός λογικής, ναι. Της κοινής λογικής, τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Το οποίο αυτό έγινε το 2003, κάπου εκεί, 2002-2003, και είναι ακριβώς και σήμερα 15 χρόνια και για τα επόμενα 100 χρόνια αυτό δεν πιστεύω να αλλάξει ποτέ. Εδώ ακόμα φοράνε μπουρκες οι γυναίκες και αυτά και... Και τις αντιμετωπίζουν σαν πράγματα, ας πούμε, αναπαραγωγής. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι δεν τις αποκαλούν με το όνομα τους. Είναι απλά πράγματα. Είναι... Και άμα γεννηθούν κορίτσια, άμα έχουν το δικαίωμα να τις διώξουν. Δεν κάναν σωστά τη δουλειά, γιατί δεν γεννήθηκε αγόρι. Δηλαδή, άλλο πάλι γι' αυτό. Δεν ξέρω ποιος θεός τα επικροτεί αυτά. Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Και σίγουρα δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς να την κάνουμε. Ακριβώς. Εσύ τώρα, πες μου, είσαι... Πρώτον, είσαι νεαρός. Ναι, είμαι στα 25. Ωραία, αριανός πώς γίνεται να είσαι? Είμαι αριανός. Στο ρώτησα και έξω αυτό. Ναι. Καλά κάνεις και είσαι αριανός. Γενικότερα, πάντα μου άρεσε ο Άρης. Ναι, αλλά δεν πέτυχε στις ημέρες της δόξης. Δηλαδή, ξέρουμε ότι οι Αριανοί από την εποχή του Γκάλη, του Γιαννάκη, δηλαδή οι σαραντάριδες, οι τριαντάριδες που είναι τώρα. Ναι. Αλήθεια είναι αυτή. Απλά γενικότερα μου άρεσε. Είσαι του μπάσκετ ή του ποδοσφαίρου? Του μπάσκετ. Του μπάσκετ. Και γενικότερα και σαν αθλητής που υπήρξε έτσι, κάποιες στιγμές που παίξαμε με την ομάδα μου στο Παλέ. Έτσι, πού έπαιζες? Έπαιζα στην ομάδα της γειτονιάς μου, Κεραυνό Αγίου Παύλου έπαιξα, και τελευταία χρονιά που πριν σταματήσω έπαιξα στο ΒΑΟ. Γιατί δεν έπαιξε Α1? Δεν έπαιξα. Γιατί, σε φάγανε οι μάνατζερ, σαν τον Κόλκα? Όχι, εγώ δεν προτάσω αυτή τη δικαιολογία, απλά εντάξει, δεν το εξέλιξα, δεν το προχώρησα. Είσαι ο μοναδικός που το παραδέχεις ότι δεν ήσουν τόσο καλός. Εντάξει, δεν ήμουν τόσο καλός. Είχαμε μαζευτεί μια παρέα από τη γειτονιά. 5-6 παιδιά που ήμασταν μαζί και στο σχολείο, μαζί γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Ό,τι καλύτερο. Και είχε έρθει, θυμάμαι, ο προπονητής μας, αυτόν που είχαμε στον Κεραυνό, τον Γιάννη τον Τζαμέλη. Ένα πολύ καλό παιδί, ας πούμε, που τον γνωρίζω, ναι. Εγώ τον εκτιμώ τον Γιάννη, γιατί ουσιαστικά μας μετέδωσε την αγάπη για το άθλημα, για τον μπάσκετ. Και από εκεί και πέρα ο καθένας. Αυτό πρέπει να γίνεται ακόμα και τώρα, αλλά πολλές φορές δεν γίνεται. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή το θυμάμαι ότι ερχόταν. Μπράβο στον coach. Έπαιρνε πόρτα-πόρτα της τάξης στα σχολεία, στα δημοτικά, και άφηνε φυλάδια και έλεγε: παιδιά, ελάτε να παίξουμε μπάσκετ, να γυμναστούμε. Ήταν δηλαδή και πολύ όμορφη σαν προσέγγιση. Έτσι όπως Μπράβο στον coach, Γιάννη. Έτσι όπως το είχε κάνει. Και είχαμε ξεκινήσει μια τσακαλοπαρέα, έτσι 6-7 παιδιά από την γειτονιά. Οι περισσότεροι που ξεκινήσαμε μαζί στην πορεία σταμάτησαν, δηλαδή εγώ έπαιξα μέχρι και
από το μίνι μέχρι και πρώτη χρονιά ανδρικού, μέχρι δηλαδή, μέχρι δηλαδή τα 18 όταν τελείωσα το Ο Βάου τότε τι κατηγορία ήταν, γάμα εθνική, που είναι τώρα? Ο Βάου ήταν, ναι, γάμα εθνική, ήταν τότε. Συνέχισα, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν άσχημος παίκτης. Τώρα πηγαίνω, παίζω για ευχαρίστηση, όποτε μαζευόμαστε. Πότε, κάλεστε με και με να έρθω. Εννοείται. Δεν με παίζει κανένας. Αλήθεια. Ναι. Δεν θα αυτό έχει... πάλι γιατί. Δεν θα έχει πολύ ανταγωνισμό ρε συγγένει. Δεν, λέει. Δεν με παίζουν εμένα. Γιατί, και, ακούω πολλές παρέες, έτσι πάμε για μπάσκετ, κλείνουμε 10 ώρα το βράδυ. Εμένα γιατί δεν με παίρνει κανένας. Ναι. Εντάξει. Ή δεν έχω φίλους. Ή κάποιο άλλο, για ποιο δεν με παίρνουν? Δεν θα έχει ανταγωνισμό. Δεν θα έχει ανταγωνισμό, νομίζω. Γιατί? Ξέρω εγώ, ρε Σιγκιάννη, να πούμε. Γιατί να μας κάνεις πλάκα, να πούμε. 42 χρονών είμαι, ρε Σιγκιάννη. Εσείς νέα παιδιά είστε. Τρέχετε, πηδάτε, κάντε. Άσε, ρε. Άσε. Που τρέχουμε. Χαλαρά θα παίξω, τι. Έκλεισα από τώρα. Όποιος με ακουμπήσει, μάλλον όποιος με δώσει αγκουνιά, παίζω να φύγει. Δεν χτυπάω ποτέ πρώτος. Αλλά όποιος. Αυτό το κατά λάθος που δεν υπάρχει. Ναι. Δεν βλέπεις εδώ στο ποδόσφαιρο. Τραβάει ο σκλωτσιά και πάει και το δίκη του, το χαδεύει το κεφάλι. Δηλαδή τον τραβάει κλωτσιά, τον κόψει την καριέρα και πάει και τον πιάνει το κεφάλι μετά. Ναι. Δεν έχει. Αυτό είναι. Όχι, αλήθεια, είναι πολύ ωραίο αυτό. Έχω πράγματι πολλούς φίλους που μαζεύονται πάνε. Αλήθεια λέω ότι δεν με παίρνουνε. Δεν με παίζουν εμένα, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, νομίζω ότι την επόμενη φορά που. Ποιο θα κάνει το λάθος και θα με καλέσει. Αυτό που θα με καλέσει. Εντάξει, θα το δοκιμάσουμε, γιατί όχι. Το ξέρω τον Τζακυρόπουλο, τον DJ, τον Γιώργο τον Τζακυρόπουλο. Ακουστά τον έχω, δεν το γνωρίζω. Αυτοί μαζεύονται όλοι κάθε εβδομάδα και αλλάζουν γήπεδα για να μην πάω. Αν θα πάω, δεν ξέρω ποιο θα με το χτυπήσω από αυτό. Αυτό είναι πόλεμο τώρα, εντάξει. Ναι, με κάνουν bullying. Αποκλεισμό. Με κάνουν bullying κανονικά. Δεν γίνονται αυτά. Αλλά εμένα μου άρεσε. Πάντως αλήθεια, χαίρομαι πάρα πολύ που παρέες. Ναι, έτσι, ναι, ναι. 6-7 άτομα. Εγώ επειδή από πολύ μικρό παιδί, από 16 χρόνια που έφυγα από την Καρδίτσα και πήγα στον ΠΑΟΚ, δηλαδή που δεν πήγα στο εφηβικό του ΠΑΟΚ και ήμουν επαγγελματίας. Ναι. Δηλαδή, έκανα. Πρώτον είδα το απογευματινό σχολείο. Στην Καρδίτσα δεν είχαμε μια εβδομάδα πρωί. Αυτό το ξέρεις αυτό? Ναι, το πρόλαβα. Το πρόλαβες. Δηλαδή αυτό πάλι. Ναι. δεν το ήξερα. Στην Καρδίτσα δεν έχουμε. Δεν φτάνανε τα παιδιά για. Ναι. Δεν περισσεύαν μάλλον. Και με βάζαν και έκανα το πρωί προπόνηση. Πήγαινα στο σχολείο, πάλι προπόνηση. Ναι. Και ήταν κάτι εντελώς. Δηλαδή ήμουν πολύ μάλλον επαγγελματίας όλα μου τα χρόνια. Mm. Και έτσι δεν μπορούσα να πάω να παίξω με παρέες όπως βλέπω τώρα. Πρέπει να το αλλάξω αυτό. πρέπει να βρω μια παρέα τώρα. Κάτι, ναι, κάτι πρέπει να γίνει. Πάνε, παίζουν βετεράνοι με τις ομάδες τους και αυτά, συν 35, συν 40, συν 45. Έχουν κάνει πάρα πολλές κατηγορίες. Mm. Εντάξει. Τι, εντάξει. Να κάνεις μια κατηγορία πάνω από 50, που οι 50 πλέον δεν μπορούν να τρέξουν, δεν μπορούν να επιδείξουν. Δηλαδή αυτό να κάνεις. Τώρα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ κατέβηκε το πρωτάθλημα και το πήρε ο Άρης. Ναι, το συν 35. Με Ηλιάδη. Με Σάβα Ηλιάδη, με Καραποστόλου. Καραποστόλου, Χρυσόπουλο. Σκοτωνότσα, ποιος θα σούταρε πιο πολύ τρίποντο. Χασόπουλο, είχε. Χρυσανθόπουλο. Χρυσανθόπουλο, κατέβηκαν. Όλοι τριποντέρ. Κατέβηκαν. Σάβα Ηλιάδη, τον Μπουλντόγκ. Καμπερίδης. Καμπερίδης. Εντάξει, αυτό να πα να παίξει εναντίον. Είναι ωραία, με αυτού. Θα πάω του χρόνου, δεν την γλιτώνω. Και με έπαιρνε Ηλιάδης, με φωνάει σκουλίκι μου. Ποιος Ηλιάδης, εγώ το λέω παουξάκι μου. Και με στέλνει μήνυμα πριν 20 μέρες όταν ήταν να ξεκινήσει και μου λέει, έλα, λέει, σε κράτησα φανέλα. Λέω, τι λέω, Σάββα, έχουμε κανένα παιχνίδι. Ναι, λέει, κατεβάζουμε ομάδα. Δεν μου έλεγε. Ναι, έλεγα, ναι, εγώ, αρκεί να πάω να παίξω. Και μου λέει, έλα, λέει, πρόεδρος είναι ο Χάρης. Ποιο Χάρη λέει ο πρόεδρο, ξέρει, σκεφτόμουν Χάρη. Ο Παπαγεωργίου. Πλάκα βγάζω στον Άρη. Όχι, λέω, Σάββα μου θα παίξουμε αντίπαλοι του χρόνου. Είναι ωραία πάντω. Πραγματικά χαίρομαι όταν βλέπω σε γήπεδα που μαζεύονται. Ξέρει, φίλοι. Ακριβώ. Βλέπει, είναι άμπαλοι, αλλά πόσο το γουστάρουν. Γουστάρουν να παίζουν αυτοί. Αυτό, φίλε, να σου πω κάτι. Το πάθο που έχουν αυτοί. Που το έχω ζήσει, το έχω δει με τα μάτια μου. Πολλοί παίκτες υψηλού επίπεδου δεν έχουν τέτοιο πάθος όταν παίζουν. Το πιστεύω. Αυτό πρώτη φορά το έπαθα, το σοκ αυτό, γιατί σοκαρίστηκα όταν το είδα.
όταν είμαι στην Αθήνα και ήταν έγκυος η σύζυγός μου η πρώην και άρχισε να με σπάει τα νεύρα, ξέρεις τώρα, εγκυμοσύνης ναι, αυτά ναι, ναι, και λέω πάω να παίξω, πάω να παίξω, ξέρεις, είχα κόψει το μπάσκετ, ναι, ναι. Το επαγγελματικό και πάω να παίξω και πάω στη Βουλιαγμένη, στην Αθήνα. Ήτανε Β' Εσκανά, έτσι το λένε, όπως λέμε στην ΕΚΑΣ, Εσκανά, ναι. Ναι. Σωστά το είπα. Η Έσκα και η Εσκανά είναι στην Αθήνα. Η Εσκανά είναι η νότια. Σωστά. Αθήνα, Αττική. Πάω, τους λέω, δεν με πιστεύουν, λένε εντάξει, τέλος πάντων, λέω, θέλω να παίξω στην ομάδα. Πάω για προπόνηση το βράδυ, εντάξει, η προπόνηση ήταν 10 η ώρα. Λέω, τι 10 η ώρα, τέτοιες ώρες κάνουμε, γιατί δουλεύουν όλοι. Λέω εντάξει, 10 η ώρα, 10 η ώρα τι να κάνω. Από το να. Ξέρεις, να γίνεις στο σπίτι. Κάθομαι να ακούω καλύτερα. Πήγαινε φέρ με μέλι με πίτα γύρω και κάτι τέτοια. Ξέρεις, όταν οι γυναίκες είναι σε ενδιαφέρουσες, είναι έγκυες, λένε κάτι τέτοια. Ναι. Μόλις θα φτάσεις σε αυτό το σημείο, τα περιμένεις. Είναι αστεία, αλλά εσύ πας και τα παίρνεις. Πραγματικά. Βλέπω. Έρχονται δύο συμπαίκτες μου, ο Νίκος και ο Κώστας, οι οποίοι είναι. Μέσα είναι άσπρη. Τους βλέπω, αργούν λίγο στην προπόνηση, μπαίνουν, κάνουν ντους και βγαίνουν, κάνουν προπόνηση. Ξέρεις, δεν λέω τίποτα, ήσυχα εκεί πέρα και προπόνηση, τώρα 40 λεπτά προπόνηση. Ναι. Πάμε στα αποδυτήρια, άλλα ρούχα, ξέρεις κάτι, λέω, συγγνώμη, λέω, γιατί είστε, λέω, κάνατε μπάνιο, λέω, πριν την προπόνηση, λέω, θα χτυπήσετε, δεν έχει κάνει να κάνει. Λέει, δουλεύαμε, λέει, όλη μέρα. Δουλεύαμε στον Κωνσταντινή τα γλυκά ναι, ναι, ναι. Και ήταν άσπρη από την άχνη. Πω. Ξέρεις που φτιάχνουν τα κουραμπιέ ή ναι, ξέρω ναι, ναι. Τέτοια. Τα γλυκά, ναι. Ήταν παντού. Αλλά μπέραν μέσα στην προπόνηση και τρέχανε, σκοτωνόντουσαν, πηδάγανε. Λέω εντάξει, σιγάρα παιδιά, αλλά δεν παίζουμε και τελικό Ευρώπης. Αλλά εμείς έτσι είμαστε. Και πράγματι, όλοι. Άλλος ήταν δικηγόρος. Είχαμε τραγουδιστεί το Μαρτάκι. Άντε. Ναι, και ερχόταν κοριτσάκι εκεί στην προπόνηση και τέτοια. Αλλά το πάθος που βγάζανε αυτοί οι παίχτες, οι ερασιτέχνες, οι οποίοι είναι ακριβώς πιο πολύ πάθος από ό,τι ήταν οι επαγγελματίες. Ακριβώς. Και γι' αυτό έπαιζα και μέχρι πέρυσι δηλαδή έπαιζα, γιατί σέβομαι πραγματικά όλους αυτούς. Είναι όντως πολύ ωραίο, δηλαδή και... Εγώ το παρατηρώ, ας πούμε, έτσι που μαζευόμαστε με την παρέα, που είναι και αυτοί οι παιδιά τα οποία παίξανε μπάσκετ. Θέλω να πω ότι έχουμε μια εικόνα, όχι φυσικά, ας πούμε, ναι, ναι, ναι. Στο επίπεδο το δικό σου. Που έχουμε μια εικόνα του αθλήματος και ξέρεις έτσι, όταν μετά την ένταση όλης της ημέρας, μαζεύεσαι εκεί 10-10 και μισή, ας πούμε. Αυτό. Πηγαίνεις στο γήπεδο και εντάξει... Δεδομένου ότι θα μαλώσουμε μεταξύ μας, όχι ναι, ήταν φαλέ. Αυτό, όχι ήταν το ένα, μην είσαι κομπλεξικός, μην ζητάς συνέχεια φάουλ. Δηλαδή αυτή η διαδικασία σου δίνει έτσι επιπλέον ενέργεια, επιπλέον όθηση. Δηλαδή. Και όλοι τρίποτα και τα μισά έμπολ. Έτσι ακριβώς. Φάουλ και... Έτσι ακριβώς. Όχι, πρέπει να πούμε μπράβο σε όλους αυτούς. Το θέμα ξεπιώνει φίλε μου, όλοι να γυμναζόμαστε. Έτσι. Αυτό είναι. Έτσι ακριβώς. Ούτε να γίνουμε six pack για την υγεία μας, για την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού, η οποία έτσι πάντα δίνει ένα εξτρά αίρισμα, μια εξτρά στήριξη στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, φτάσαμε στις 9.30, πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ακόμα με το φτωχό 1-0 είμαστε, η Σερβία με την Ελβετία. Αν και έχει καλούτσικο ρυθμό το μάτς, δηλαδή βλέπω γίνονται φάσεις, αλλά έχουν ένα θέμα οι ομάδες λίγο στο τελείωμα. Ναι, μα δεν παίζουν ανοιχτά αυτό, τώρα βλέπεις, κοίταξε όλοι πίσω. Εντάξει, όταν προηγήσει 1-0, αυτό γίνεται. Στο 37 το συγκεκριμένο μάτς, τώρα η Σερβία λογικό είναι να θέλει να πάει με το προβάδισμα στα αποδυτήρια. Προηγήθηκε νωρίς στο σκορ με τον Αλεξάνδερ Μίτροβιτς. Ωραία κεφαλιά από σέντρα. Λάθος της άμυνας, κλέψαν την μπάλα. Αυτό περιμένω, ωραία, ένα λάθος για να... Άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Εθνική την είδες στο μπάσκετ?
την εθνική την είδα. Την είδα στο μπάσκετ, προετοιμάζεται κιόλας για το τρίτο. Σήμερα ξεκινήσαν πρώτη μέρα. Ναι, κάποια παιδιά τα οποία ολοκλήρωσαν έτσι νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκονται από τη Δευτέρα στην Αθήνα και έχουν ξεκινήσει κάποιες προπονήσεις με το Θανάση Σκουρτόπουλο. Σιγά σιγά η ομάδα έτσι συμπληρώθηκε. Οι παίκτες οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με το Ισραήλ, το μάτς το οποίο έρχεται στις 28 του μηνός και μετά απέναντι στην Εσθονία στις 2 Ιουλίου. Και μετά παίζουν Σεπτέμβριο. Και μετά παίζουν Σεπτέμβριο. Άλλη ομάδα και. Mm-hmm. Αυτό πάλι τι γίνεται. Τώρα, ως πότε θα γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Μια χαρά ήτανε. Είχαμε τους NBA, το είχαμε όλοι ερχόντουσαν. Κάρανε. Αυτούς θέλουν να δούνε. Για να ξέρεις και που το ξέρεις. Εσύ αυτούς δεν θες να δεις. Φυσικά. Είναι άσχημο όπως. Δηλαδή το έχουμε πιάσει και με τον Σταύρο εδώ πέρα. Όποτε γίνονται και ποιοι παίχτες, ποιοι δεν παίζουν. Μπράβο. Πρώτον, μπράβο σε όλα τα παιδιά. 100%. Αλλά δεν είναι αυτή η καλύτερη. Πραγματικά δεν είναι αυτή η καλύτερη. Δεν γίνεται να έχεις δύο εθνικές ομάδες. Δεν γίνεται. Είναι άδικο και για τους δύο. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια λύση. Πρέπει να βρουν τη λύση στη FIBA. Που να υποχρεώνουν τους NBA να παίζουν. Άρα τι πρέπει να γίνει για να μην παίζουν πάρα πολλούς αγώνες? Δηλαδή πρέπει να μειώσουν τα παιχνίδια. Για μένα αυτό είναι το μοναδικό που μπορεί να πετύχει για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά η FIBA δεν θέλει να μειώσει τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ένα Μουντιάλ, παίζουν οι καλύτεροι, να γίνεται Ευρωπαϊκό, παίζουν οι καλύτεροι. Πρώτον και στην Ολυμπιάδα δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Στις Ολυμπιάδες που έχουν τρεις επαγγελματίες, τέσσερις, πόσοι είναι, δηλαδή που δεν είναι αυτό. Έπρεπε να είναι πρώτο η Ολυμπιάδα, μετά να είναι το Μουντιάλ και μετά να είναι τα Ευρωπαϊκά. Δηλαδή έτσι πρέπει να είναι παντού. Ακριβώς. Και είναι άσχημο και βγαίνουν και διάφοροι παίχτες και μιλάνε. Άλλοι έχουν τα δίκια τους, άλλοι έχουν μεγάλα στόματα. Γιατί μην ξεχνάς, η εθνική πάνω απ' όλα, επειδή εγώ έπαιξα 12 χρόνια στην εθνική ομάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση, μάλλον δεν υπήρχε δικαιολογία. Θυμάμαι και τη δήλωση που είχες κάνει τότε, όταν είχε γίνει το θέμα τέλος πάντων με τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο που δεν μπόρεσε να... Ο οποίος δεν φταίει. Να ενισχύσει, ο οποίος δεν φταίει φυσικά. Δεν φταίει αυτός. Δεν μπορεί η Εθνική Αμερικής που είναι ακόμα πιο μεγάλες φίρμες αυτές, δηλαδή ο Λεμπρόν, ο Κόμπι Μπράιντ που ήταν παλιότερα ή όλοι οι καλύτεροι, να βρίσκουν τις διαφημίσεις τους, πότε πρέπει να κάνουν τις διαφημίσεις. Φαντάζεσαι να είσαι στην Εθνική Ομάδα της Αμερικής και να τον πεις τώρα, ξέρω εγώ, τον Κολάντζελο όπως το λένε εκείνο εκεί πέρα, να τον πεις, κοιτάξτε, πρέπει να πεταχτώ μέχρι την Κίνα, δηλαδή θα πάρω καμιά 2 εκατομμύρια. Ξέρεις, αυτά όλα κανονίζονται από πριν. Βέβαια. Και άμα δεις και τα camp σε παγκοσμίως, ας πούμε, σε παγκόσμια κλίμακα, γίνεται συγκεκριμένες ημερομηνίες. Mm. Ακόμα και τα μικρά τα camp, τα παιδάκια που οι γειτονιές, οι μικρές ομάδες ή οι μεγάλες ομάδες, το κάνουν αρχές Ιουνίου όλοι. Mm-hmm. Άντε πες μέχρι 10 Ιουλίου. Ακριβώς. Και είναι άσχημο τώρα, πολύ άσχημο. Με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Γι' αυτό κιόλας, ξέρεις, εμβρασμό ψυχής πάντα νευριάζω, ειδικά με την εθνική. Απλώς θέλω να πω ότι εμείς όταν παίζαμε, δεν υπήρχε δικαιολογία. Δηλαδή έπρεπε να κουτσένεις. Γιατί ή να έχεις κάποιο κάταγμα, ή έπρεπε να έχεις χτυπήσει σε κάποιο δάχτυλο ή τον καρπό. Του δεξιού σου χεριού, άμεσο δεξιού. Αν ήταν το χτυπημένο το αριστερό χέρι, δεν έπαιζες, δεν είχε. Εντάξει, το αριστερό το λέγαμε μόνο για το παράθυρο το έχεις, το αυτοκίνητο, τη μανιβέλα. δεν υπάρχει, είναι άσχημο τώρα και είδα και κάτι δηλώσεις που έκανε και ο Νίκος ο παπάς. Δεν ξέρω. Είναι περίεργο το παιδί αυτό. Όχι, είναι περίεργο,
Νομίζω ότι είναι, θα το πω εγώ με μια έτσι, γιατί έχω δει πολλούς τέτοιους παίκτες, νομίζω ότι είναι ο Τζόρνταν και το φταίνε όλοι. Δεν είναι καλό ούτε για τη δική του την εικόνα. Ο, πολύ κοντά εδώ η Σερβία στο 2-0. Το χάσω Τάντιτς. Δεν είναι, ούτε θέλω να λέω για παίχτες να μιλάμε μόνο, αλλά ο συγκεκριμένος, δηλαδή από 15 χρονών που πρωτοακούσαμε για αυτόν, κάθε χρόνο άλλαζε δύο ομάδες. Δεν μπορεί να φταίγαν όλοι οι άλλοι και να μην έφταιγε αυτός. Και στον Παναθηναϊκό. Και στον Παναθηναϊκό. Όσοι προπονητές ήρθανε, άμα το δεις, ένα δίμηνο δεν παίζει. Κάπου στη μέση εκεί πέρα. Ντούσκο Ιβάνοβιτς, Τζόρτζεβιτς είχαν. Γιατί ο Πασκουάλ δεν τον έριξε στην απομόνωση δύο εβδομάδες πέρυσι. Βέβαια. Και δεν είναι ο παίχτης που να πεις ότι είναι η παιχτάρα. Όλοι λέγαμε θα γίνει νάτος ο επόμενος. Δεν υπάρχει επόμενος, φίλε. Δεν είναι τόσο. Δηλαδή φτάνει και τα μίντια πολλές φορές σε αυτά τα παιδιά. Σίγουρα. Δηλαδή και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν θυμάμαι τον άλλο, το Μέση της, από το Ηράκλειο, όπως το λέγανε. Τον Κουτσιανικούλη. Α, μπράβο, αυτόν. Δηλαδή έκανε τώρα τρία παιχνίδια. Τρία παιχνίδια έκανε που έπαιζε στον Εργοτέλη. Έπαιζε στον Εργοτέλη. Ο Μέση των Βαλκανίων. Και θα τον ξεπεράσει, θα τον κάνει, επειδή ήταν 1,5 μέτρο και το παιδί αυτός, επειδή είναι και ο Μέση 1,48 με το Μίλκο από πάνω. Δηλαδή χαζεύουνε, ξέρεις, πράγματι τρελαίνεσαι. Γιατί ξαφνικά εκεί που είσαι ένα απλό παιδί που κλωτσάς μια μπάλα, ξέρεις, προπονείσαι, κάνεις, ξαφνικά σε παίρνουν συνεντεύξεις. Και όχι συνεντεύξεις από την Κρήτη, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, έρχονται άνθρωποι να σε λένε. Τρελαίνεσαι. Όταν σου λένε ότι είναι manager, ας πούμε, scouter στο γήπεδο, ας πούμε, θα σε παρακολουθήσουν, ναι. Φρόντισε να παίξει κτλ. Βέβαια, είναι ειδικά. Τώρα εσύ, Γιάννη, θα το ξέρεις καλύτερα που έχεις αγωνιστεί στο υψηλότατο επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί ένα παιδί, ειδικά όταν είναι σε νεαρή ηλικία, να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο προβολής που την χάνει. Ξέρεις τι έχει αλλάξει αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο που λες. Έχει αλλάξει όλο αυτό το πράγμα το ίντερνετ. Δηλαδή, ακριβώς. Όταν εγώ 18 χρόνια πήγα στην αντρική ομάδα και ήμουνα, πώς το λένε, ήμουνα μέσα από αποδυτήρια, τελείωνε μέσα εκεί. Δηλαδή ό,τι γινόταν ήταν μέσα στα αποδυτήρια, μέσα ήταν φίλοι μεταξύ μας. Εδώ πέρα τελειώνει η προπόνηση, ο αγώνας, πρώτη κίνηση που κάνουν είναι να δουν το κινητό. Ακριβώς. Και δεν είναι ότι μπορούν ανά πάση στιγμή να γράψουν, να πάρουν μηνύματα. Τότε, ξέρεις, δεν ήταν πολύ το κινητού και να ξέρουμε τα τηλέφωνα και να μην μπορούμε να φύγουμε από πουθενά χωρίς να έχουμε το κινητό στην τσέπη. Ακριβώς. Εδώ ξεχνάς το κινητό καμιά φορά και όπου και να είσαι γυρνάς σπίτι σου. Όπου και να είσαι. Και εγώ το έχω πάθει αρκετές φορές. Προχθές το πάθα πάλι, γι' αυτό σου. Έφτασα μέχρι τη δουλειά, ξαναγύρισε. Και δεν χτύπησε κιόλας, κατάλαβες. Δηλαδή δεν ήταν ότι. Και να χτυπούσε και τι έγινε. Αλλά είναι η εξάρτηση που έχει. Είναι η εξάρτηση πλέον. Και αυτό έχει. Δηλαδή μπορείς να δεις. Έχει, ας πούμε, το Google, όλα τα τηλέφωνα έχουν την αναζήτηση, αυτό το πράγμα η Google. Που το βλέπεις ανά πάση στιγμή, όπου και να είσαι, ό,τι και να είσαι. Ακριβώς. Και πιστεύω, ξέρεις, εκεί τρελαίνονται όλοι. Εδώ πέρυσι που έπαιζα, φέτος που έπαιζα στη ΜΕΝΤ. Μέσα στα αποδυτήρια, επειδή δεν ξέραν πόσο πόντου έβαλε ο καθένα και ξέρω εγώ, ξέραν σε πόση ώρα θα ανεβάσει συγκεκριμένο site, ναι. Του πόντου. Όντως. Όχι τη στατιστική, τρίποντα, δίποντα, ευστοχία, ξέρει όλο το. Ναι. Μόνο του πόντου. Ναι, ναι. Και λέγανε σε πόσα κυκλάκια έχω. Ξέρετε, τα κυκλάκια ήταν τρίποντα. Τρίποντα, ναι. Δηλαδή, λέω, κερδίσαμε, χάσαμε, ξέρει, δηλαδή. Ναι. Και αυτό πραγματικά είναι που πρώτη φορά που το ζήσαμε έντονα αυτό. Παίζουμε στην Τουρκία με την Εθνική του 2001. Και είναι στη 12 ο Λάζαρος Παπαδόπουλος με τον Αντώνη Φώτση. Ναι. Πλέον το Φιδάκι, δεν ξέρω εσύ το πρόλαβες το Φιδάκι. Το πρόλαβες. Νόκια 33-10 βέβαια. Ναι. Αυτοί όχι του είχαν ξεφτυλίσει το Φιδάκι δηλαδή.
Δεν ήταν ότι το τερματίζανε που ξέρεις, με το αριστερό χέρι. Δηλαδή βάζανε κόντρα με το αριστερό χέρι, όχι με το δεξί. Ποιο το τερματίζει με λιγότερες κινήσεις. Και έχουμε τώρα. Ξέρεις τώρα, μετά από αγώνα 2001, εμείς ακόμα δεν τα είχαμε τα κινητά. Αυτοί ήταν πλέον 18-19 χρονών, 20. Ναι. Γεννηθήκαν με το κινητό αυτή η γενιά. Είμαστε ακριβώς στην τριετία, τετραετία που πριν εμείς. Δηλαδή ήμασταν λίγο μπούφοι με τα κινητά. Και αρχίζουν και παίζουν. Ξέρεις, και τα δύο κινητά μαζί. Από πίσω από τη γαλαρία που καθόμουν εγώ, ο Λάζαρος και ο Ρετζιάς. Ο Φώτης μπροστά μας. Και είναι ο Σιγάλας, ξέρω εγώ, καθόταν στη... ο Σιγάλας πάντα καθόταν στην έκτη θέση. Ναι. Δηλαδή μέτραγες 1-2-3, γιατί πάντα εκεί καθόταν ο Γκάλης. Α, μάλιστα. Ξέρεις, είχε το χούι ο Γκάλης, καθόταν στο νούμερο 6. Ναι. Θέση στο λεωφορείο από την αριστερή μεριά. Αλλά επειδή είναι πάντα η πόρτα ή η μεσαία, ξέρεις, αυτός φοβότανε, τον λέγαμε, ξέρεις, μην πάρουμε φωτιά, να είσαι ο πρώτος που θα φύγεις. Και είσαι αρχηγός μας και μαλλιά αρχηγός είσαι και κότα και τέτοια. Ενώ αυτός είχε του Γκάλη. Μετά από χρόνια μας το είπε. Ναι. Και αρχίζουν και παίζουν, και είναι ο Αλβέρτης τόσο κουρασμένος και δεν ξέρω, τόσο ταλαιπωρημένος. Νομίζω είχε βάλει τρίποντο, κερδίσαμε την Ιταλία με τρίποντο, 3-2-1 βάζει τρίποντο και πηδήξαμε όλοι απάνω του και αυτός για να ξέρεις τώρα κάτω και 11 άτομα από πάνω του. Μπούλιο, Μπούλιο, πρέπει να έπαθε λουμπάγκο, ξέρεις δεν μιλάς, έπαθε λουμπάγκο, κάτι έπαθε, δηλαδή τράβηγμα κάτι στη μέση, στο ισχύο του. Και είναι τόσο νευριάζο, ξέρεις μέσα στα νεύρα ο Φράγκη και αυτά, πρέπει να χάσαμε το άλλο το παιχνίδι. Και σηκώνει το Αλβέρτης και τους αρχίζει κάτι πινιλίκια. Εμείς κάνουμε αυτό και τι. Και να, αυτοί να κοιτάνε και να παίζουν ακόμα. Ξέρεις το νεαρό της ηλικίας τώρα. Άντε ρε παράταμε. Δεν νιώθανε εθνική ομάδα. Ακριβώς. Γιατί δεν ήταν νεαροί αυτό. Και έγινε μέσα. Έγινε... σκηνικό. Πέσαν κάτι ψηλές. Δεν μάσησαν οι μικροί. Α, έτσι. Δεν μάσησαν οι μικροί. Βασικά ο Λάζαρος δεν μάζει, ο Φώτσης ήταν από πίσω, αλλά ο Λάζαρος δεν μάσησε. Ναι. Σε τι θες Φράγκη, άντε ρε, ξέρεις το άρχισε και να το λέει κάτι ρώσικα εκεί πέρα, κάτι, κάτι νταβάει, κάτι μάζα, σου καμπιέτ και δυο μπιμέκι. Και είναι ο Σιγάλας, ξέρεις τώρα ο Σιγάλας, μετά από κάθε αγώνα έκανε από συμπίεση. Ξέρεις κάτι τρελά ρε, παιδί, δεν υπάρχουν αυτά. Να τον πάρω του Σιγάλα τηλέφωνο να τον πω για να μου εξηγήσει τι έκανε τότε εδώ στον αέρα. Έκανε από συμπίεση. Και ξέρεις, ο Φράγκη γίνανε όλα στη μέση. Γιατί καθόταν μπροστά, ναι, ο άλλος πήγε και γίνεται στη μέση. Και γίνεται ακριβώς στο Σιγάλα. Και όχι σηκώνεται, βάζει μια φωνή. Φύγετε από εδώ, σταματήστε. Ξέρω, μην χτύπω. Ξέρεις, μιλάει ο αρχηγός. Όταν μιλάει ο αρχηγός, ξέρεις, κακάκια όλοι. Σούζα. Μόνο μπίνει η ηλίκια, ξέρεις κάτι από μακριά, κάτι χέρια φύγανε. Και λέμε, όχι τώρα θα σηκωθεί ο Ράμπο και θα αρχίζει να δίνει χαστούκια. Εντάξει, δίνει και Αλβέρτη και δεν μάσαγε ο Σιγάλας, έπρεπε να δεις ξύλο, έπεφταν φάπες. Φυσικά. Και εκεί που γυρνάει το κεφάλι και κάνει, ξαφνικά αρχίζει μπίλη και κάνει έτσι. Διπλό! Και είναι τώρα ο Ντικούδης από, ακριβώς από πίσω του και γυρνάει και να κάνει χειρονομίες, τώρα τον κοροϊδεύει. Τι έχουμε ζήσει ρε φίλε. Αλλά αυτή ήταν η εθνική ομάδα ρε φίλε. Αυτό είναι εθνική ομάδα. Δηλαδή μπουνιές, αγκαλιές, φιλιά, αδέρφια. Δηλαδή αυτή η γενιά είμαστε παιδί μου φίλοι. Πραγματικά. Δηλαδή τώρα ας πούμε να πάρω τον Αλβέρτη, έλα πού είσαι, Γιαννάρα, ξέρεις, δηλαδή έχουμε, παρόλο που σκοτωνόμασταν όταν παίζαμε αντίπαλοι, ειδικά ο Αλβέρτης με το Σιγάλα ήταν, οι οποίοι δεν μέναν μαζί δωμάτιο, έμενε μαζί με τον, ο Αλβέρτης έμενε μαζί με τον οικονόμου και μετά πήγε με τον Τζαρτσαρί, αν θυμάμαι καλά. Ξέρεις, έρχονται οι προπονητές και λένε εσύ με εσύ, εσύ με εσύ, μέχρι να ανέβουμε απάνω, έχουμε αλλάξει ο καθένας με όποιον ήθελε, δεν υπήρχε αυτό. Μας κάναν κάτι ντου, ξέρεις, έμπαιναν οι προπονητές, ποιοι μέναν εδώ, λέγαμε, ξέραμε. Ναι. Εγώ έμενα με τον Παπαλουκά τελευταία χρόνια, έμενα με τον Καλαϊτζή, τον Παπαλουκά, άλλο και αυτό,
Μου λέει, με φωνάζει ο Γιαννάκης. Τώρα με τον Παπαλουκά, εντάξει. Φιλαράκια, δεν κολλάγαμε. Ναι, ναι. Μου λέει, άδωρα, μου λέει, άδωρα, coach. Εντάξει, τον Γιαννάκη τον πρόλαβα και συμπαίχτη. Αλήθεια. Ναι. Που... Και συμπαίχτη το 94 παίξαμε πρώτη φορά, το 96 σταμάτησε ο Γιαννάκης. Ναι. Παίξαμε και 2 χρόνια μαζί. Μου λέει, άρα μου λέει εσύ τι έγινε, εντάξει, coach, ό,τι μου πεις, ξέρω, ότι... εγώ νόμιζα να μην μου λέει τεχνικά. Ναι. Μου λέει, λοιπόν, λέει, με ποιο μέσο, λέω, με τον Καλαϊτζή. Λέει, εντάξει, λέει, αυτός δεν έχει πρόβλημα, λέει, δεν είναι τρελός, μου λέει, σαν εσένα. Ξέρω τώρα, τι τρελό, τι λέει τώρα αυτός, ο Γιαννάκης, εντάξει. Μου λέει, θα μείνεις με τον Παπαλουκά. Ξυνίζω εγώ, ναι. Τι δουλειά έχω με τον Παπαλουκά, μου λέει. Μου λέει, εσύ δεν κοιμάσαι τα βράδια. Κοιμάμαι ρε κόσμο, δεν κοιμάμαι. Ξέρεις, τώρα ο Γιαννάκης δεν πολύ βγάζει και άκρη τι λέει. Ναι. Ειδικά όταν είναι αγχωμένος δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Εγώ βασικά δεν καταλάβαινα. Που θεωρούμε και ψηλός με καλό IQ. Ναι, ναι. Και μου λέει, ο Παπαλουκάς μου λέει δεν κοιμάται. Τι δεν κοιμάται, λέω. Μου λέει, άμα σου λέει να πηγαίνετε έξω, θα πηγαίνετε. Άλλο, σοβαρά, λέω. Τώρα, σαν να μου λέει, πήγαινε. Λέω, τι να πηγαίνω έξω. Μου λέει, δεν ξέρεις, μου λέει, για τον Παπαλουκά. Τι να ξέρω για τον Παπαλουκά, λέω, coach. Τι να βγαίνω έξω. Λοιπόν, ο Παπαλουκάς, πριν από αγώνα, από 17-18 χρονών, δεν κοιμάται ποτέ. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Από την θέλει ένταση. Να κοιμηθεί, ναι, από την ένταση, από το άγχος, θέλει να κοιμηθεί το μεσημέρι. 3 ώρες, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μιλάμε που απαγορεύεται να κοιμηθείς το μεσημέρι τόσο πολύ. Πρέπει να είσαι. Βέβαια. Ούτε μία ώρα, ξέρεις, 40 λεπτά. Εκεί, μισή ώρα με. Ούτε έτρωγε με την ομάδα, αλλά ξέρεις, αμέσως έτρωγε, πίνει τούφα. Και μέχρι κάθε βράδυ, δηλαδή, στο μπάσκετ. Το ευρωπαϊκό είναι 7 μέρες σερί αγώνα, κάθε μέρα αγώνα. Ναι, 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 ναι. Κάθε μέρα βόλτα. Είχαμε μάθει την Ατάλεια στην Τουρκία, ό,τι να είναι, δηλαδή. Γονάτισα εγώ. Πάω το λέω, coach, για να κάνω αυτό το μπούστι, δεν κοιμάται με τίποτα. Εσύ λέει, τα ξενύχτια λέει και στη Θεσσαλονίκη, λέει στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις που λέει στον ΠΑΟΚ. Ψάχνα να σε βρούνε, λέει. Τώρα λέει εδώ πέρα σε έπιασε. Και ξέρεις τώρα, όχι, Μπίλη, όχι 2 άτομα, μπροστά σε 20 άτομα, στο κέντρο, όλη η ομάδα, μέχρι και ο Ιωαννίδης, που ήταν ο Ιωαννίδης, ήταν υπουργός. Ναι. Και δεν μπορούσε, που ήταν υπουργός, ερχόταν στην προετοιμασία. Ναι. Ερχόταν στους αγώνες, τον είχαμε από κοντά. Ναι. Άλλο και αυτό, τέλος πάντων, το πούμε άλλη μέρα με τον Ιωαννίδη και Γιαννάκη μαζί. Και που λες, έχω πάρει τώρα... τον Παπαλουκά από πίσω. Και ακόμα μέχρι πέρυσι που έπαιζε, μέχρι πρόπερση, αυτό δεν μπορεί να κοιμηθεί. Πω, τι χαρτιά, τι μπυρίμπα, τι μπουρλότ, τι. Ό,τι να είναι δηλαδή. Εντάξει, τουλάχιστον πιούμε και μια μπυρίτσα. Πάμε, ρε αδερφέ, λέω μια. Αφού περπατάμε, πάμε σαν να μπαρ μέσα. Να ξεδιψάσουμε. Όχι, 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 Γιάννη, δεν βλέπεις, φοράω παντόφλες. Δηλαδή είχε φτάσει σημείο να φοράει παντόφλες για να τον πω που να σε πάω ρε κάγκουρα μέσα στον μπαρ με την παντόφλα. Την αντίτα εκείνη με τις γραμμές του στρατού. Ε, αυτό δεν υπάρχει. Τον Παπαλουκά. Ωραίος, αυτά... ωραίος, αλλά με τον ξενύχτη. Αυτά τα σκηνικά είναι που μένουν πραγματικά και νομίζω ότι στην εθνική, η εθνική ομάδα προσφέρεται για τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε, επειδή είναι και λίγος ο χρόνος που είναι μαζί οι αθλητές. Δεν είναι δηλαδή όπως το σύλλογο που είσαι μια ολόκληρη σεζόν με τους συμπαίκτες σου. Είναι λίγο καιρό οι αθλητές μαζί. Ξέρεις, και... είναι, πρώτο είναι τιμή. Ξέρεις, δηλαδή... 100%. Και δεύτερον ένιωθες, κοίτα ρε φίλε τώρα, εγώ παίζω στην Εθνική, άρα είμαι μέσα στους 10 καλύτερους Έλληνες. Ακριβώς. Δηλαδή ανέβαζες τη... την ψυχολογία σου, και μετά την έλεγες, αυτοπεποίθηση. Είμαι ψηλός, άρα είμαι στους 5 καλύτερους ψηλούς. Δηλαδή ακόμα, δηλαδή έφτιαχνα κι άλλο το κεφάλι μου. Δηλαδή ήμουν εγώ. Ακριβώς. Πήγα στο Ρετζιά, ξέρω εγώ, που ξέρεις με τον Ευθύμη όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Του λέω, Ρέτζι, λέω, κοίταξε, οι δυο μας είμαστε. Πρέπει να κάνουμε αυτό. Ερχόταν ο Ρετζιάς, πιάναμε τον οικονόμο. Οικονόμο, ξέρεις, Νίκο, πάμε εκεί, αυτό. Μανούρια σε κάνε, θα σε καλύψουμε. Ξέρεις όλα αυτά. Ακριβώς. Και τώρα οι εθνικοί ψάχνουν να βρούνε ποιος είναι λίγο καλός. Τέλος πάντων. Αυτές είναι οι καταστάσεις οι οποίες πρέπει. Πάντως πολλοί στεναχωριούνται. Συγγνώμη που στη διακόπτω και συνέχεια. Ναι.
αλλά πολύ, πολλά άτομα στεναχωριόμαστε για αυτό το πράγμα. Αλήθεια και... είναι αυτή. Τέλος πάντων, πήγε 10 η ώρα. Ολοκληρώνουμε. Ολοκληρώνουμε το, Γιάννη. Το ντουετάκι μας. Ωραίος είσαι. Μπασκετικός είσαι. Καλά τα είπαμε. Είπαμε και για το, και για το Μουντιάλ. Σχολιάσαμε τα τεκτενόμενα. Έχει ημίχρονο η Σερβία με την Ελβετία. Η αναμέτρηση. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Γιάννης Γιαννούλης, Γιάννης Παραπονιάρης εκτάκτος σήμερα πίσω από τα μικρόφωνα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, Γιάννη. Ναι, Δευτέρα. Κανονικά, στο ραντεβού μας. Να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας που ήταν και σήμερα μαζί μας. Σπα Πριβέ, Ιωάννη Κολέτη 24, είναι εκεί που πας και χαλαρώνεις. Εκεί μάλλον ήταν για τον για το τέτοιο, για τον Ράμπο, για το Σιγάλα. Ο Ράμπο δεν άντυχε αυτό, γιατί ήταν κλειστός ο χώρος και δεν οξυγωνόταν το κορμί του. Ξέρεις, τα έλεγε κιόλας. Δηλαδή, έλεγε τέτοια, δηλαδή το μασάζ πρέπει να γίνεται σε φύση με κάτι φυτά, όχι φυτά, με κάτι φύλλα, κάτι, δεν ξέρω, ήταν μουρλός πολύ με αυτά. Τέλος πάντων, Spa Privé, 530-580 το τηλέφωνο, να πάρετε τηλεφωνάκι να κλείσετε. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Καλό σου βράδυ. Αντίο.